Ναι, γνωστό είναι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμενα στη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων, πρώτα συζητηθεί η μέρθου 996, κάτω 42 από 12 Δευτέρου του 2013, επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, κ. Αλέξη Τσίπρα, προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με τη δημόσια ομολογία στελεχών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου περί λάθους στο δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή. Θα απαντήσει βέβαια ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κ. Στουρνάρας. Το λόγο έχετε, κύριε Πρόεδρε. Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε? Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα... Ελεύθερα θα δουλέψουμε σήμερα, γιατί... Πριν το χρόνο που θα μου δώσετε, και ελπίζω ότι θα είστε ανεκτικός... Θα σας δώσω 4 λεπτά. Θα ήθελα πριν όμως το χρόνο που θα μου δώσετε, να κάνω μια αναφορά προς τον Προεδρείο. Είναι η 8η επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό που καταθέτω στη λεγόμενη ώρα του Πρωθυπουργού. Και είναι η 300η και πλέον ερώτηση που έχει κατατεθεί από αρχηγούς κοινωνιστικών ομάδων, από πρόεδρους κοινωνιστικών ομάδων προς τον Πρωθυπουργό, στην περιβόητη ώρα του Πρωθυπουργού. Και για μία ακόμη φορά, σε 7 μήνες, ο Πρωθυπουργός επιλέγει να απουσιάζει. Και είναι προφανές πια, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη αιτία που δεν τον καθιστά ικανό να έρθει να απαντήσει στις ερωτήσεις των Προέδρων κοινωνιστικών ομάδων. Σε 30 ερωτήσεις λοιπόν δεν έχει έρθει, εγώ έχω καταθέσει 8, δεν έχει έρθει. Κύριε Πρόεδρε, αυτό νομίζετε εσείς ως προεδρεύουν σήμερα και το Προεδρείο συνολικά, ότι τιμά την κοινοβουλευτική διαδικασία? Μήπως θα έπρεπε να πάρετε εσείς μια πρωτοβουλία να καταργηθεί αυτή η ώρα του Πρωθυπουργού? Εγώ κατανοώ πλήρως τις δυσκολίες που έχει ο Πρωθυπουργός να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Και αυτό είναι ο λόγος που απουσιάζει κατά την άποψή μου, αλλά αυτό συνιστά παραδοχή απόγνωσης και ήττας. Αυτό όμως είναι δικιά του δουλειά. Το Προεδρείο όμως, και σας υπενθυμίζω ότι για πρώτη φορά εκλεγήκατε συνολικά και ο Πρόεδρος της Βουλής και οι Αντιπρόεδροι και με τις ψήφους αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά δεν θέλω να μου δώσετε μια απάντηση ως βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αλλά έχοντας τη θεσμική ευθύνη, αν θεωρείτε ότι αυτή η συμπεριφορά τιμά την κοινοβουλευτική διαδικασία. Ακούω ότι κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης έχουν εκκρεμότητες με τη μεταπολίτευση. Εάν οι εκκρεμότητες αυτές αφορούν και την κοινοβουλευτική διαδικασία και την ίδια τη δημοκρατία, τότε καλό θα ήταν να υποθεί ευθέως. Το να λιποταχτεί ο Πρωθυπουργός από την ανταλλαγή απόψεων, από τη μάχη την κοινοβουλευτική, δεν νομίζω ότι τιμά όχι τον Πρωθυπουργό. Χρεώνεται την ευθύνη. Δεν τιμά την κοινοβουλευτική διαδικασία. Και θα ήθελα τέλος να σας πω ότι δυστυχώς αυτή η συμπεριφορά δεν αφορά μόνο τον Πρωθυπουργό, αλλά αφορά και τους υπουργούς της κυβέρνησης. Ενδεχομένως ο κύριος Στουρνάρας να αποτελεί εξαίρεση, διότι έρχεται εδώ να αντικαταστήσει τον Πρωθυπουργό, αλλά ο κύριος Στουρνάρας δεν είναι καν εκλεγμένος. Έχει διοριστεί σε αυτή τη θέση από τον Πρωθυπουργό, δεν έχει τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού, του εύχομαι ίσως κάποια στιγμή να τεθεί, αν το επιθυμήσει. Όμως, κύριε Πρόεδρε, να έχουν κατατεθεί 950 επίκαιρες ερωτήσεις συνολικά και να έχουν μέσα σε 7 μήνες και να έχουν απαντηθεί μονάχα 459, αυτό είναι ένα αρνητικό ρεκόρ που δεν τιμά την κοινοβουλευτική διαδικασία. Ξέρω ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει συγκληθεί ούτε καν το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά αυτό είναι δικό τους λογαριασμό, του Πρωθυπουργού, αν θα το συγκαλεί ή όχι. Το αν οι υπουργοί θα έρχονται να απαντούν στις επίκαιρες ερωτήσεις που καταθέτουν όχι μόνο αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα εδώ και βουλευτές της συμπολίτευσης, είναι θέμα δημοκρατικής λειτουργίας. Και θέλω μία απάντηση από εσάς. Επειδή θέσατε θέμα διαδικασίας, θέσατε δύο θέματα και βέβαια θα σας απαντήσω ως Προεδρία. Ως προς το πρώτο θέμα για τον κύριο Πρωθυπουργό, γνωρίζετε ίσως καλύτερα και από μένα ότι βάσει του κανονισμού ο κύριος Πρωθυπουργός μπορεί να εξουσιοδοτήσει, βάσει του κανονισμού της Βουλής δηλαδή, να εξουσιοδοτήσει όποιον υπουργό εκείνος νομίζει να απαντήσει σε επίκαιρες ερωτήσεις βουλευτών, ακόμα και σε αρχηγούς κομμάτων. Αυτό αφορά τον κύριο Πρωθυπουργό, τι προβλέπει ο κανονισμός. Σε ό,τι αφορά το άλλο θέμα, που πραγματικά είναι μεγάλο θέμα, εγώ το θεωρώ μεγάλο θέμα και η εμπειρία μου αυτό αποδεικνύει, θα ήθελα μόνο να σας υπενθυμίσω και νομίζω ότι
ο κύριος Δρίτσας συμμετέχει στη διάσκεψη των Προέδρων πολλές φορές, ότι έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές σε αυτό το θέμα και το Προεδρείο, δεν σας κρύβω το Προεδρείο, έχει πάρα πολλές φορές απευθυνθεί στους κυρίους υπουργούς για αυτό το θέμα να προσέρχονται οι ίδιοι ή ακόμα και οι υπουργοί που είναι εξοδοτημένοι, γιατί βάσει πάλι πλέον του κανονισμού μπορούν να έρχονται οι υπουργοί. Κοιτάξτε όμως ότι υπάρχει ένα πραγματικό γεγονός, όπως το ανέλησα εγώ δηλαδή. Εβδομαδιαίως πρέπει να συζητηθούν 52 ερωτήσεις και αναφορές. Επειδή έχουμε 7 κομματική βουλή. Όταν υπήρχαν βουλή με 4 ή 5 κόμματα, οι ερωτήσεις ήταν πολύ λιγότερες και αναφορές. 52 φορές λοιπόν, εκ των οποίων περισσότερες αυτές επίκαιρες ερωτήσεις και αναφορές αναφέρονται σε συγκεκριμένα υπουργεία. Παρακαλέσαμε λοιπόν τους κυρίους υπουργούς και μας παρακάλεσαν και εκείνοι, αν είναι δυνατόν, να ενσωματώσουμε, παραδείγματος χάρη, ερωτήσεις προς τον κύριο Υπουργό των Οικονομικών σε μια μέρα. Δηλαδή σε μια μέρα που είναι 14 επίκαιρες, διότι σε μια μέρα κοινοβουλευτικού ελέγχου γνωρίζετε ότι μπορούν 14 επίκαιρες να συζητηθούν. Παρακαλέσαμε λοιπόν να γίνεται μια συνεδρίαση, παραδείγματος χάρη, για το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να έρχονται οι βουλευτές. Δυστυχώς δεν βόλευε πάρα πολλούς βουλευτάς, διότι η Δευτέρα και η Παρασκευή, όπως ξέρετε, για τους βουλευτάς επαρχιών είναι η μέρα που θέλουν να πάνε σε επαρχίες τους. Επομένως έμενε η Τρίτη και η Πέμπτη. Και δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το θέμα. Το αίτημά σας αυτό πάντως, το οποίο είναι αίτημα όλων των βουλευτών, έχει διαβιβαστεί προς την κυβέρνηση, ώστε το φαινόμενο αυτό τουλάχιστον της μη παρουσίας των υπουργών, αιτήρων υπουργών, να απαντούν στους κυρίους βουλευτές λόγω κόλλημα. Όχι κύριε Μαριά, είναι θέμα διαδικαστικό, δεν έχει καμία. Ναι, δεν μπορείτε να υψέρχεται συζήτηση γιατί είναι απολυπιστικά. Όχι, δεν μπορείτε. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.